Κάτσε λες μετά, Άννα. Να, νους περιμένετε, παιδιά. Πολύ χαμηλά, σαν άγκυρα είναι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πώς θα με κάνετε πρώτο? Άκουλε, Σαντάνο. Εγώ από την πρώτη στιγμή που σε είδα εκτίμησα απεριόριστα τα προσόντα σου. Γι' αυτό και σε προσέλαβα στην εταιρεία. Σαν κλητήρα? Ναι, σαν κλητήρα. Αλλά οι κλητήρες είναι οι καλύτεροι υπάλληλοι αυτής της χώρας. Σοβαρά? Σοβαρότατα. Γιατί από κλητήρας θα γίνεις διευθυντής. Μα να γίνεις διευθυντής πρέπει να σε ξεπατώσεις το σπρόξιμο. Άσε! Το σπρόξιμο το αναλαμβάνουμε εμείς. Α, εσύ. Ρε, τώρα κόπτες μαλάκι. Πώς θα αναλάβετε εσείς? Μπορείτε να κατουρίσετε όρθια στον τοίχο. Πρέπει να έχει προς την μια κίνηση. Λες, Αντωνάκο, την νόστιμα που τα λες. Δεν μου λες. Θέλεις να γίνεις πλούσιος. Πλούσιος? Ποιος φτωχός δεν θέλει τον πλούτο? Τότε θα τα πιάσεις. Το πιάσω? Μια ζωή τα έχω πιασμένα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Τώρα θα γίνει. Πώς? Αυτό ας το πάνω μας. Και τότε τα αφήνω. Αφού τα αφήνεις, τότε θα κάνεις ό,τι σου λέμε εμείς. Και τι λέτε εσείς? Η καινούργια διευθύντρια, η Μαρίνα, σου ανέθεσε την προώθηση των ελληνικών προϊόντων στο εσωτερικό, έτσι δεν είναι? Στο εσωτερικό, ναι. Έτσι είναι. Αλλά ακόμα δεν προώθησα τίποτα. Και ούτε πρέπει να προωθήσεις. Γιατί? Γιατί στη θέση των ελληνικών θα προωθήσουμε ξένα. Όπως ξένα προωθούσαμε μέχρι τώρα. Και οι ξένοι εκεί θα μας γεμίσουν λεφτά. Δηλαδή, εσείς τόσο καιρό προωθούσατε τους ξένους οίκους και χαντακώνατε τους δικούς μας οίκους? Ναι. Και το ίδιο θα κάνεις κι εσύ. Και θα τα παίρνεις από παντού. Δηλαδή, πώς θα τα παίρνω? Περίμενε. Περιμένω να τα φεύγω. Πώς θα τα παίρνεις, ε? Ναι. Θα τα παίρνεις και σε χρήμα και σε ύφος. Ωραία, βρήκε κρεμάστα και το κρέμασε αυτή. Δηλαδή, η υπόθεση θα έχει τράμπα, ε? Λεζεντάνο, τραμπαρίφα. Ναι, μαναράκι. Είδος με είδος. Χρήμα με χρήμα. Και κορμί με κορμί. Εκεί που κάθεσες είναι το τρίτο πόδι, ε. Και κοίταξε, μην πάρει φωτιά και πάθουν καμιά ζημιά. Και βγω πυρομανής και θα είμαι ο πρώτος πυρομανής που θα πιαστεί φέτος, ε. Λοιπόν, τι γνώμη έχεις για την πρότασή μας? Τι...